Θα ξεκινήσουμε με την τέχνη της πυρογραφίας. Καθώς είναι μια τέχνη από το παρελθόν, ωστόσο έρχεται ο κύριος Γιάννης να μας κάνει να νιώσουμε νοσταλγία για αυτή την ξεχωριστή τέχνη βέβαια. Ο κύριος Γιάννης είναι στο οροπέδιο του Καθαρού. Ακριβώς. Στην Κρήτη. Δεν γίνεται να πας στον χώρο του και να μην εντυπωσιαστείς. Ο λόγος είναι η τέχνη της πυρογραφίας. Πάμε να τον συναντήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε, ο κύριος Γιάννης Ιγανός, συνταξιούχος βέβαια και καλλιτέχνης. Να είστε καλά, σας ακούω μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι παραδοσιακοί τσούκοι, έτσι τους ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι άλλοι. Αλλού τους λένε φλασκιά. Ναι. Αλλού τους λένε νεροκολοκίδες, εμείς τους λέμε τσούκους. Τσούκους. Για πείτε μας, τι κάνετε εκεί στο τσούκο. Να πω δύο λόγια πριν. Ο τσούκος πάντα ήταν στην καθημερινή, μέσα σε κάθε σπίτι, γιατί το χρησιμοποιούσαν για πολλούς και διάφορες εργασίες. Παράδειγμα, να σας δείξω εδώ ένα. Το έκοβαν έτσι, το χρησιμοποιούσαν για να πίνουν νερό, να πίνουν γάλα. Να βάζουν δίπλα από το τζάκι το αλάτι μέσα. Ένα σωρό δουλειές κάνανε με αυτό το πράγμα τότε που δεν υπήρχαν τα μπουκάλια. Χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ τους τσόκους. Εγώ ασχολούμαι με την πυρογραφία πολλά χρόνια τώρα. Η πυρογραφία είναι μια παλιά τέχνη. Βέβαια παλιά δεν υπήρχε το ηλεκτρικό ρεύμα και τότε δεν υπήρχαν τα μέσα. Δεν υπήρχε ο πυρογράφος παραδείγματος χάρη. Ζέσταναν το σίδερο και ζωγράφισαν. Και στην αγιογραφία, αλλά περισσότερο στην αγιογραφία. Συνδυασμός πυρογραφίας και χρώματος. Είναι βέβαια κάτι ανεξίτηλο, δηλαδή όταν το πατήσει απάνω, ο πυρογράφος, ναι. μια μύτη, αυτή μπαίνει στο ρεύμα, ζεσταίνεται και αρχινά σιγά σιγά, αστεία και δεν θέλει εδώ πέρα, δηλαδή δεν θέλει λάθη. Υπομονή, επιμονή. Και να έχει κάποιες γνώσεις ζωγραφικής. Γιατί κάνεις ένα προσχέδιο, εγώ πολλές φορές μπορεί και να μην κάνω προσχέδιο, ανάλογα, γιατί το κάθε ένα κομμάτι που φτιάχνω δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Δεν επαναλαμβάνω ποτέ. Παίρνουμε λοιπόν τον τζόκο, ο τζόκος είναι σαν την κολοκύθα, ανεβαίνει, είναι αναρριχόμενο βέβαια, ανεβαίνει πάνω στο δέντρο ή ξέρω εγώ στο φράχτη και κάνει αυτά τα τσουκάκια. Τα τσουκάκια αυτά είναι ποικιλίες. Δηλαδή εδώ βλέπετε διάφορα μεγέθη, αλλά είναι διαφορετικές ποικιλίες. Θέλει γύρω στις 6 μήνες για να οριμάσει και να έρθει να γίνει αυτό το πράγμα. Την αρχή απ' έξω έχει μια φλίδα. Εάν δεν αφαιρεθεί αυτή η φλίδα, δεν φαίνεται από μέσα το σκληρό που μπορείς να ζωγραφίσεις. Μάλιστα, είναι μια διαδικασία ολόκληρη και κάποιος πρέπει να γνωρίζει βέβαια, να ξέρει το αντικείμενο. Να ζωγραφίζει βασικά. Αυτό είναι δεδομένο, βέβαια, να ζωγραφίζει, βέβαια. Δεν θέλει υπομονή, φαντασία, επιμονή και όρεξη. Για να ολοκληρώσετε ένα έργο σας πάνω σε ένα τσούκο, η διάρκεια ποια είναι? Μπορεί να ξεκινήσει από μία ώρα, δύο ώρες και να πάει και 5-6 ώρες, όπως είναι αυτό εδώ πέρα που είναι μπροστά σας. Που έχω κάνει αυτό εδώ πέρα, βλέπετε, έχει απάνω μια πέρδικα, μια μπεκάτσα και ένα λαγό. Αυτός μου έφαγε πάνω από 4-5 ώρες. Πρέπει να το αγαπάτε πολύ, ωστόσο. Έχω το ψώνιο μου. Από κάτω πρέπει να γράψω εκεί. Μην το σκοτώνετε. Σωστό. Συμφωνώ. Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με την πυρογραφία? Παλιά είχα βιοτεχνία δερμάτινα. Ναι. Που τέχναν πορτοφόλια και τέτοια. Πολύ, δηλαδή ξεκίνησα από το δέρμα. Στο δέρμα γίνεται πάρα πολύ, όπου κάνει πολλά όμορφα πράγματα. Παρόλο που είναι μονόχρωμο, μπορεί να δώσεις, να το σκιάσεις, να πιο σκληρό, πιο δυνατό, πιο... Καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν είναι... Θέλει όρεξη. Επιμονή, όρεξη.
Σίγουρα μιλάμε για μία τέχνη που χρειάζεται έτσι και υπομονή, όπως είπατε, και όρεξη και μεράκι. Δεν ξέρω αν τα έργα που φτιάχνετε μπορούν, τα δίδετε και σε ανθρώπους που θέλουν να τα αποκτήσουν. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος εκεί πάνω στο οροπέδιο του καθαρού και σας ζητήσει ένα από τα δημιουργήματά σας για να το έχει... Βεβαίως. Αν τα κρατούσα όλα, θα είχατε 2.000 τώρα. Θα είχατε 2.000. Αποτελεί στοίχημα, κύριε Γιάννη. Φίλους, καμιά φορά αγοράζουν. Χαρίζω βασικά, πιο πολλές φορές χαρίζω. Ή μου παραγγέλνει κάποιος, φτιάξε μου ένα τσουκάκι και κάνω μου πάνω ένα τράγο. Ξέρω εγώ, κάνω μου πάνω μια πεταλούδα. Κύριε Γιάννη. Ή ένα ζώδιο, ή ό,τι θέλει ο καθένας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο, βέβαια, και θέλω να μου πείτε αν συμβαίνει και, αν είναι και στόχος σας η νέα γενιά να μάθει για την πυρογραφία. Το έχω πει πολλές φορές. Ξέρετε, η τεχνολογία λίγο πάει να μας τα χαλάσει, η αλήθεια είναι. Και αφαιρούν τόσες πολλές ώρες τα παιδιά σε πράγματα, ίσως και σε καταστάσεις χωρίς ουσία. Για πείτε μας λίγο. Σήμερα μπορεί να τυπωθεί αυτό το πράγμα με τεχνικά μέσα, να τυπωθεί. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα. Υπάρχουν, πώς το λένε, κάτι διαφάνειες τα λοιπά, μπορεί να την κολλήσεις απάνω, ξέρω εγώ, και να το αφαιρέσεις μετά αυτά που κάνεις σαν το αυτοκόλλητο. Σωστό. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά αξία. Γιατί είναι τα ίδια. Εγώ δεν κάνω ποτέ το ίδιο πράγμα. Παράδειγμα εδώ, βλέπετε, είναι μια αράχνη. Και πάνω από την αράχνη έχω κάνει αυτό που τρώει η αράχνη. Ένα μελίτακα. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι. Είναι εντυπωσιακό. Μακάρι να τη δείξετε την τέχνη και στα νέα παιδιά. Αυτό έχω να πω, κύριε Γιάννη. Να πω δύο λόγια. Εγώ είμαι εδώ πέρα στο οροπέδιο καθαρό, που πιθανόν να μην το ξέρετε καθόλου. Είναι μια έκταση 60.000 στρεμμάτων. Εγώ είμαι 20 χρόνια τώρα εδώ πέρα. Διατηρώ ένα καφενεδάκι εδώ πέρα μαζί με τη γυναίκα μου, γιατί είμαι συνταξιούχος. Αυτή την εποχή, ειδικά το Μάιο, δεν μπορεί να φανταστείτε τι είναι. Δεν είναι τώρα που θα ανθίσει ο κάμπος, που ανθίζει το Μάιο, ο βίχος, ο αγριόβίχος δηλαδή, είναι ένα πράγμα που δεν θα το δείτε πουθενά άλλο. Είναι μια από το Λασίθι, είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα, έχουμε ένα υψόμετρο 1.100 υψόμετρο και από την Κριτσά είναι 16 χιλιόμετρα. Άσφαλτος βέβαια. Τα γνωρίζουμε και βέβαια οι πληροφορίες λένε ότι είστε και καλός μάγειρας. Την ωραία μελέτα. Αρθείτε εδώ να τη φάτε εδώ. Είδατε λοιπόν. Με πατάτα από εδώ πέρα και με από άλλα. Και εκεί βέβαια μαγειρεύουν μόνο οι άντρες. Σωστά. Και αυτό το ξέρετε. Μα είδατε τώρα ότι είμαστε διαβασμένοι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ από κοντά. Θα σας έρθουμε να σας γνωρίσουμε. Ναι. Και κάτι άλλο. Κάτι άλλο, ένα χόμπι που δεν είναι χόμπι, αλλά είναι ασχολία χρόνια. Εγώ ασχολούμαι με πανεπιστήμια παγκόσμια, με την παλαιοντολογία. Είναι ένας από αυτούς που έκανε την σκαφή στο οροπέδιο καθαρό με τσινάνους, υποπόταμους και ελέφαντες. Με τα απολυθώματα, βέβαια. Τα απολυθώματα, τα έχω εδώ. Το Μουσείο της Ιστορίας μου τα έχει παραχωρήσει εδώ πέρα, η ιδιωτική συλλογή. Τα οποία μπορεί να δει όποιος θέλει και όποτε θέλει. Μια εκπομπή ολόκληρη θα βγάλουμε, κύριε Γιάννη. Μια εκπομπή ολόκληρη θα βγάλουμε εκεί. Να σας περιμένω εδώ πέρα να φάμε ομελέτα και να πούμε ένα σωρό άλλα πράγματα. Έγινε. Γιατί λοιπόν, την καλησπέρα μας να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, γιατί και μόνο και το χαμόγελό σας... Μακάρι να ακούνε και οι νέοι, να έρθει κανείς εδώ πέρα να του μάθω τι να κάνει. Ακριβώς. Δεν πρέπει να είσαι ζωγράφος. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι ένας μεράκι πρέπει ζωγράφος. Να έχεις και αυτό που αγαπάς να μην το αφήσεις στην πρώτη δυσκολία. Να είστε καλά. Εγώ τώρα πήγα στα 77. Τώρα θα το αφήσω. Είναι και αυτό. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και από τον κύριο Γιάννη που κάτι μου λέει, θα τα ξαναπούμε. Η αλήθεια είναι ξεχωριστός, αυθεντικός.